Ένα ιδηλιακό καταφύγιο για λίγους και κλεκτούς κοσμοπολίτες ονειρεύεται να χτίσει στο Ιόνιο ο Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Ο Ρώσος Κρίσος πρόκειται να μετατρέψει τον Σκορπιό του Αριστοτέλειο Νάση σε ένα χλιδάτο τουριστικό θέρετρο. Ο βαθύπλουτος βασιλιάς των λιπασμάτων αποκάλυψε τα σχέδια ανάπλασης για το πρώην νησί του Αριστοτέλειο Νάση, το οποίο χαρακτήρισε επίγειο παράδεισο, λέγοντας ότι στα πλάνα του είναι η δημιουργία ενός οικολογικού νησιού με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος τοπίου. Για πολλά χρόνια, όταν οι κόρες μου ήταν πολύ μικρές, ήμασταν απόλυτα γοητευμένοι με το Σκορπιό. Συνηθίζαμε να θαυμάζουμε τις ακτές του νησιού και απολαμβάναμε να κάνουμε κύκλους γύρω από αυτό με το οικογενειακό γιότ. Θυμάμαι να μεσαγηνεύει αυτός ο επίγειος παράδεισος με τη μαγευτική φυσική ομορφιά του. Μετά την αγορά του μέσω ενός καταπιστεύματος και περνώντας πολλές διακόπες εκεί, ο Σκορπιός σημαίνει τόσο πολλά πράγματα για μένα. Στον τόπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικογένεια του Έλληνα Κρίσου, θα δημιουργηθεί ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, στο οποίο περιέχονται σπα, χλιδάτα εστιατόρια και μαρίνα, πισίνες, τεχνητή λίμνη, ελικοδρόμιο, καθώς και αγροτική φάρμα με αμπελώνα, οπορώνα και λαχανικά. Εκτός από το βασικό κτίριο, στο οποίο θα βρίσκονται οι 7 πολυτελείς σουίτες VIP, θα δημιουργηθούν ακόμη 12 νέες υπερπολυτελείς βίλες επιφάνειας από 500 ως 1200 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία. Το κόστος της υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάπλαση θα ολοκληρωθεί μέσα σε μία τριετία, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της Διεθνούς Αγοράς Ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να νοικιάζουν το νέο Σκορπιό σε αρκετά τσουχτερή τιμή, που μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο την εβδομάδα. Όποιος φυσικά διαθέτει το βαλάντιο, θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ακριβώς όπως ο Νάσης, έστω και για λίγο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με τη μεταφορά άμμου στις παράλληλες περιοχές και τη δεντροφύτευση να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο Δημήτρη Ριμπολόβλεφ αγαπάει πολύ την Ελλάδα, χαρακτηρίζει επίγειο παράδεισο το νησί που αγόρασε από την Αθηνά ο Νάση, τονίζοντας παράλληλα ότι απολαμβάνει την ηρεμία της περιοχής αλλά και την ελληνική φιλοξενία στη Λευκάδα. Δεν είναι μόνο ένα ιδιωτικό καταφύγιο που με βοηθάει να χαλαρώνω, να φορτίζω τις μπαταρίες μου και να επιστρέφω στις υποχρεώσεις μου, είναι το ιερό μέρος όπου παντρεύτηκε η πρώτη μου κόρη Κατερίνα. Έτσι νιώθω εντελώς ελεύθερος να απορροφήσω την αρμονία και την ηρεμία αυτού του ιδιαίτερου σκηνικού. Όλη η περιοχή της Λευκάδας είναι ένα τόσο όμορφο μέρος, όπου έχω την τύχη να εισπράττω τη θερμή ελληνική φιλοξενία. Κάθε φορά που επισκέπτομαι την περιοχή, με χαιρετούν οι ντόπιοι σαν φίλοι. Και όντως, εκεί νιώθω σαν το σπίτι μου. Το επιτελείο του και ο Δημήτρη Ριμπολόβλεφ θέλουν να δημιουργήσουν το πρώτο οργανωμένο ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα.